Αρχίζει το παιχνίδι εδώ στο Τσίριο Στάδιο. Περιμένουμε το πρώτο σφύριγμα από τον Βασίλη τον Δημητρίου με την ΠΑΕΚ στις πρώτες πάσες. Φραγκός Στεπίνσκι. Πολύ ωραία πάσα για τον Μπαμπίκα. Προλαβαίνει ο Προσεκόκη. Ο Μπαμπίκα δεν θα τη στείλει στα δίκτυα. Ο Έσελινγκ πάνω στη γραμμή. Ο Κούρος ήταν πάνω στη γραμμή που απέκρουσε. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη στο 10ο λεπτό. Πέρασε η μπάλα, ευκαιρία με τον Στεπίσκι γκολ, σηκώθηκε το σημειάκι απέναντι, δεν θα μετρήσει. Ξαναβλέπουμε την μακρινή εκτέλεση του πλαγιού out, κεφαλιά προς τα πίσω εδώ ο Στεπίσκι είναι εκτεθειμένος και σωστά σηκώνεται το σημειάκι απέναντι, ακυρώνεται τον γκολ. Ο διαιτής κερδίζει ο Καπαρτής και έχει δύο αντιπάλους μπροστά, θα κάνει το σουτ, πέφτει ο Βαν Άλβες, γκολ! 1-0 η ΠΑΕΚ ευνηδιάζει! Με τον Χρυσοβαλάντη Καπαρτή. Και εδώ αφήνει το πλεονέκτημα σωστά ο διαιτητής στο φάουλ που έγινε από τον, στον Νεοφύτου. Και δείτε από ποιο σημείο ο Καπαρτής επιχειρεί το σουτ. Πέφτει ο Βαν Άλβες, χάνει την μπάλα από τα χέρια. Καταλήγει στο βάθος της εστίας του. Και με αυτόν τον τρόπο η ΠΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Λανθασμένη εκτίμηση στο δυνατό σουτ από τον Καπαρτή από τον τερματοφύλακα του Άρη. Γκαρσία δεν μπορεί, κερδίζει ο Αριστοτέλους. Θα φτάσει έξω από την περιοχή. Θα δοκιμάσει και θα στείλει την μπάλα έξω. Θα στείλει την μπάλα στην περιοχή. Βγήκε ο Πρόσεκ μακριά από την εστία του. Για να δούμε. Μπαίνει τον γκολ. 1-1 ο Άρης. Ο Σικόρσκι. Έχει σηκώσει σημαίακι ο βοηθός. Θα δούμε ξανά την φάση. Εδώ δεν υπάρχει offside. Να δούμε στην συνέχεια. Από αμυντικό πάει μπάλα. Να δούμε σιγά σιγά παιδιά παρακαλώ, εδώ είναι η κρίσιμη φάση. Έχω την εντύπωση ότι από το κεφάλι του αμυντικού πάει μπάλα στον σκόρερ. Και θα δούμε πώς θα αξιολογηθεί και από το VAR. Αν έχουμε και κοντινό πλάνο έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποιος είναι που παίζει την μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι από το κεφάλι του Έσελινγκ πάει στον σκόρερ η μπάλα. Θα αξιολογηθεί και από το VAR και θα δούμε. Ναι, από το κεφάλι του Έσελινγκ. Αυτό είναι καθαρό το πλάνο. Δεν ξέρω αν ο ίδιος ζήτησε να το δει. Εδώ. Έχω την εντύπωση ότι ζήτησε να το δει ο διαιτητής. Για να είναι απόλυτα βεβαίως. Δύο παίκτες στο τείχος και οι υπόλοιποι περιμένουν. Τελεί ο Πατσέκο με δύναμη στην περιοχή. Κεφαλιά από κοντά πάνω στον Πρότσεκ. Τελεί με δύναμη ο Δημητρίου. Έγινε κεφαλιά μετά την απόκρουση του Βαν Άλβες. Πάνω στον τερματοφύλακα του Άρη μπάλα. Εδώ ξανά η εκτέλεση του φάουλ από τον Δημητρίου. Χτύπησε πάνω στον Σίντελφελτ. Τέλος της αναμέτρησης. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Απώλεια για τον Άρη από δύο συνεχόμενες νίκες. Ένας πολύτιμος βαθμός για την ΠΑΕΚ.